ενέργειας, είναι καλό να διαβάσετε το άρθρο 14. Το άρθρο 14 προβλέπει ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει τα Σκόπια για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, για τους υφιστάμενους υποκατασκευή και σχεδιαζόμενων, θα τους βοηθήσει για την ανανόηση μας πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αιωλική ενέργεια και υδραυλική ενέργεια, και βέβαια θα τους παρέχει μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Άμα κοιτάξετε το άρθρο 14, όπως και να το κοιτάξετε, δεν υπάρχει κανένα όφελος για την Ελλάδα. Άρα, ήθελα να σας το πω αυτό για να καταλάβουμε πώς βλέπουμε όλη τη μεγάλη εικόνα στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια κατάλαβαν αργά ότι δεν μπορούν να ποντάρουν στη Ρωσία. Σε διάφορες ταχύτητες, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Τα Βαλκάνια κατάλαβαν πολύ πιο νωρίς ότι η Τουρκία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποκλείεται να τους βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το να θεωρεί ότι είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Okay. Άρα αυτό λοιπόν, μπαίνουμε μετά σιγά σιγά σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, θυμάστε ότι πρέπει να έχετε τις εξαιρέσεις πριν ενταχθείτε, γιατί μετά ανήκουν στις 28 χώρες που είναι μέσα. Άμα θέλει να κάνετε μια τροποποίηση, πρέπει να συμφωνούν όλοι. Ξαναδίνω ένα παράδειγμα για να είναι ξεκάθαρο. Το σχέδιο ανάρμας το έβαλαν πριν την ένταξη. Γιατί η ιδέα ήταν ότι άμα περνούσε το σχέδιο ΑΝΑΝ θα μπαίναμε με εξαιρέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Ενώ άμα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει 28 χώρες να συμφωνούν. Άρα η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο κράτος, εντάξει, με άρση ευρωπαϊκού κεκτημένου στα κατεχόμενα. Δεν εντάχθηκε ως ένα κομμάτι από ένα διπλό κράτος, συνομοσπονδία κτλ. Καμία σχέση. Το έχει τεράστια σημασία. Άρα πρέπει να έχετε αυτά στο μυαλό σας, και επειδή μιλάμε τώρα θα σας δείξω μερικά πράγματα που είναι μέσα στο προσύμφωνο, όχι να νευριάσετε. Όμως να κάνουμε ένα ερώτημα. Το ξέρουμε ότι η Κύπρος έγινε έτσι, αλλά πώς ο Ερντογάν δημιουργεί προβλήματα. Ο Ερντογάν, υπάρχει μια χώρα που δεν δημιουργεί προβλήματα? Ναι, αλλά λέω εγώ τώρα. Εδώ είναι ικανός να δημιουργήσει προβλήματα στην Αμερική. Δηλαδή πάει για επίσκεψη και κάνει διάφορα παράξενα και του λες, παιδί μου, ενημερώσου, δεν γίνει η Κύπρος εκεί πέρα. Γιατί δεν του παίρνει την Κωνσταντινούπολη να τελειώσει. Ποιος? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε. Να ξέρετε ότι αυτό μην το βάλετε στα όνειρά σας, να το βάλετε στα οράματά σας, γιατί θα γίνει. Εγώ δεν το βάλω στα όνειρά μου. Γι' αυτό. Το θέλω αύριο, χτες. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Στο άρθρο 8, το εδάφιο 4, επειδή τώρα μιλήσαμε για τα Βαλκάνια και ξέρετε όλη την ορολογία, προβλέπεται ότι θα δίνουν προτεραιότητα στη χρήση των ενδονήμων έναντι των εξονήμων. Δηλαδή, θα μας αναγκάσουν να ονομάζουμε περιοχές και πόλεις στα Σκόπια με τον σκοπιανό τρόπο. Δεν μπορούμε να λέμε μοναστήρι. Εντάξει. Άρα, για να καταλάβετε, για όσους δεν ξέρετε καλά τα Σκόπια, αν είχαμε υπογράψει το ίδιο με την Τουρκία, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να λέμε Ισταμπούλ για την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ο οργανισμός δεν το έχει υπογράψει ποτέ στη ζωή του. Δηλαδή, στα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αλλάξει όλες τις ονομασίες. Εμείς δεν αποδεχτήκαμε ποτέ καμία αλλαγή. Συνεχίζουμε να μην λέμε Κερίνια και δεν λέμε Γκίρνε, Ριζοκάρπασο, δεν λέμε Ντύπκαρκα, κτλ. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν εδώ την εκδοχή, το εδάφιο 4 γράφει ότι θα το κάνουμε αλλιώς. Το άλλο που θέλω να σας δείξω είναι ότι θέλουν να βάλουν μια κοινή διεπιστημονική επιτροπή πυρογνωμόνων, η οποία θα ασχολείται με τα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα. Όμως θα υπάγεται στο ΙΠΕΞ. Αυτό είναι καθαρά ιδεολογικό. Όταν δεν πιστεύεις στα έθνη και δεν πιστεύεις στην ιστορία, δεν μπορείς να βάλεις το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Άρα βάζεις το ΙΠΕΞ. Και θα έχουν δικαίωμα να αναθεωρούν τα σχολικά εγχειρίδια, τα βοηθητικά σχολικά υλικά, όπως είναι οι χάρτες, και εδώ είναι το κερασάκι για μένα, ιστορικούς άτλαντες. Πώς μπορεί, λέω να μιλάω στους εκπαιδευτικούς ειδικά, πώς μπορείς να αναθεωρήσεις έναν ιστορικό άτλαντα, εφόσον από μόνος του λέει ότι αναφέρεται σε κάποιες ημερομηνίες, χρονολογίες.
Πώς μπορείς μετά εσύ να του αλλάξεις τα ονόματα λέγοντας, α, προσέξτε, έχουμε υπογράψει το προσύμφωνο, τώρα θα το λέτε αλλιώς. Άρα εδώ σε αυτή την κατηγορία είναι η χάρτα του Ρήγα Φεραίου. Για εσάς εδώ τους τρεις είναι επιστολή προς Θεσσαλονικής. Γιατί ο καημένος Απόστολος Παύλος έχει βάλει Μακεδονία, έχει βάλει στους Φιλίππους, έχει βάλει Θεσσαλονίκη. Και θα μας πούμε μετά, ότι, γιατί ξέρετε πώς περιγράφεται στο προσύμφωνο, η Μακεδονία περιγράφεται ως βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Δεν βάζουν πουθενά τη λέξη Μακεδονία. Δεν βάζουν βέβαια πουθενά ούτε τη λέξη Φύρο. Αυτό είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας, διότι σας φέρνω τώρα πάλι στο άρθρο 6 και έχει ενδιαφέρον. Αυτή η εκδήλωση εδώ που μιλάμε για τα Βαλκάνια, το λέω για τον Γιώργο για το Μέσον, δεν θα μπορούσε να την οργανώσετε εδώ με τον Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος έχει σχέση κατευθείαν με κρατικές υπηρεσίες. Είναι το εδάφιο 1. Άρα το άρθρο 6, εδάφιο 1, απαγορεύει τέτοιες εκδηλώσεις. Ας βγάλουμε τον Δήμαρχο και βάζουμε μόνο ιδιωτικούς φορείς, τότε είναι το εδάφιο 2. Και το εδάφιο 3 είναι καθαρά στα ελληνικό, διότι αυτό σας απαγορεύει όχι να κάνετε κάτι, σας απαγορεύει να σκεφτείτε ότι θα κάνετε κάτι. Αυτό είναι η καινοτομία του σταλινισμού. Στις άλλες χώρες έχετε αυτά που επιτρέπονται και αυτά που δεν επιτρέπονται. Εκεί πέρα δεν επιτρέπεται να σκεφτείς κάτι που δεν επιτρέπεται. Άρα το εδάφιο 3 είναι για την προπαγάνδα και προσέξτε πώς είναι γραμμένο, από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαβλίζουν το σοβινισμό. Δηλαδή ούτε καν ότι είναι σίγουρο, δηλαδή το σκέφτηκαν, είναι το minority report, το σκέφτηκες, μπορεί να σε βάλουν στη φυλακή πριν το κάνεις. Αυτό λοιπόν, να ξέρετε ότι... Να μπορώ στον οποιονδήποτε το σκέφτεται. Ναι, το θέμα είναι ότι το άλλο είναι ότι, επειδή τώρα μιλήσαμε για όλα αυτά τα πράγματα, να θυμάστε ότι το έργα όμνες δεν υπάρχει καθόλου, διότι δεν υπάρχει καν για τις πινακίδες. Άρα υπάρχουν μερικοί που μας κοροϊδεύουν ψιλογαζί, βέβαια τώρα παραιτήθηκα, δεν μας πειράζει. Λέει, η κωδική της χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων, του δεύτερου μέρους, θα είναι νημι, νημι κάπα. Δηλαδή, North Macedonia, North Macedonia, δηλαδή. Όμως, για όλους τους άλλους σκοπούς, οι κωδικοί της χώρας παραμένουν οι ίδιοι. Όλες οι πινακίδες αυτοκινήτων, δηλαδή. Ναι, άρα επειδή το πιάσατε αμέσως, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι αυτά που βγαίνουν εκτός σκοπίων θα έχουν τη νέα ονομασία, αλλά αυτά που μένουν μέσα, δηλαδή όλα τα κτίρια, η περιφέρεια κτλ., θα έχουν ακριβώς τις ίδιες πινακίδες. Τους ίδιους κωδικούς. Και λες, αφού έλεγες ότι θα το αλλάξουν όλο, δεν το αλλάζουν καν εδώ. Και το άλλο που θέλω να σας πω, που έχει σχέση βέβαια με το άρθρο 2, είναι ότι δεν θα βάλουμε μόνο και μόνο το θέμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να μπουν τα Σκόπια σε οποιοδήποτε, βλέπετε, σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς όπου το πρώτο μέρος είναι μέλος. Άρα εμείς το παλέψαμε για να μπούμε σε θεσμούς και τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπουν σε οποιονδήποτε θεσμό είμαστε χωρίς προσέξτε, να αντιταχθούμε στην υποψηφιότητα ή την ένταξη του δεύτερου μέρους. Αυτό να ξέρετε ότι είναι εναντίον των άλλων κρατών που είναι μαζί μας, διότι εμείς από πριν συναποφασίσουμε, λέμε εμείς θα είμαστε υπέρ. Αυτά είναι τα τρελά του άρθρου 2. Και το άλλο που, όπως καταλάβατε, θα σας δείξω το άρθρο 7 και τελειώνω με αυτό. Το άρθρο 7 είναι αυτό που εξηγεί τι σημαίνει Μακεδόνας και Μακεδονία. Άρα να ξέρετε ότι το άρθρο 7 στο εδάφιο 2 δεν περιγράφει τη Μακεδονία, όπως είπαμε, γράφει η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Το εδάφιο 2 αφορά την ιστορία της Ελλάδος, ενώ το εδάφιο 3 αφορά τα Σκόπια. Για τα Σκόπια δεν γράφουν η ιστορία, όπως βλέπετε στο εδάφιο 2, αλλά γράφουν με την δική τους ιστορία. Εδώ σας θέλω. Τι σημαίνει η έκφραση με τη δική τους ιστορία, ενώ για τα ελληνικά δεδομένα είναι γραμμένο με την ιστορία. Δηλαδή, αυτή η ιστορία τι είναι. Αναθεωρητική, είναι... Πότε η ιστορία θέλουν να φτιάξουν. Ναι, αλλά γιατί εμείς συμφωνούμε. Γιατί εμείς συμφωνούμε. Εμείς δεν συμφωνούμε. Συμφωνεί το κράτος. Το κράτος δεν βρέθηκε τυχαία εδώ, κάποιος το ψήφισε. Να το καταψηφίσουμε. Εγώ πάνω σε αυτό που βλέπω, επειδή κυκλοφορώ αρκετά στην Ελλάδα, είναι ότι κανένας δεν μου λέει ότι ψήφισαν αυτοί που έκαναν αυτό, ενώ είχαν την πλειοψηφία. Κάπου έχει ένα θέμα.
Άρα εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κατηγορία εναντίον των ανθρώπων που ψήφισαν την κυβέρνηση. Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που ψήφισαν την κυβέρνηση και δεν τους είπε ότι θέλουν να κάνουν αυτό για τη Μακεδονία. Δηλαδή δεν ήταν προγραμματικές δηλώσεις. Εγώ καταλαβαίνω κάποιον που μπορεί να ψήφισε αυτό το κόμμα και ξαφνικά του λένε, μια που μας ψήφισες, θα αλλάξουμε και τη Μακεδονία. Ωραία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μια κυβέρνηση η οποία είναι με τους σούπερ δεξιούς, ναι, που είναι κατά της, της, αυτής της, της συμφωνίας, ναι, και δεν είναι την κυβέρνηση. Εννοείται του Σανέλ τώρα. Αλάτι. Τι αλάτι, τι. Ποιους, όχι αλάτι. Λοιπόν, γιατί δεν φέρουν αυτοί που είναι πιο πάνω από εμάς πατριώτες, ναι, να πέσει η κυβέρνηση, να αλλάξει το σύστημα. Μα εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά νομίζω ότι πολύ απλά αυτοί θέλουν να μείνουν ως το τέλος. Και από ό,τι κατάλαβα, τώρα πήραν πόντους γιατί ο ένας έφυγε και ο άλλος έμεινε. Ωραία. Άρα ήθελα απλώς να θα κλείσω τώρα με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήθελα να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα των Βαλκανίων και να μην κοιτάζετε το θέμα του προσυμφώνου που είναι μόνο της επικαιρότητας, αλλά το συζητάμε συνεχώς. Να έχετε όλο το background για το τι γίνεται στα Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, ποιες είναι οι προσεγγίσεις, τι θέλει η Ρωσία, τι θέλει η Αμερική, τι θέλει η Ελλάδα, τι θέλει η Ελλάδα, η κομματική Ελλάδα, τι θέλει η ιδεολογική Ελλάδα, τι θέλει η εθνική Ελλάδα, γιατί δεν είναι όλα ταυτόσιμα. Και απλώς για να φύγετε χαρούμενοι, αυτό το προσύμφωνο θα το ακυρώσουμε, άρα μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.